Καλησπέρα σας ευλογημένοι μου τηλεθεατές και πάλι με τη βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βρισκόμαστε κοντά σας διαμέσου της θρησκευτική αυτής τηλεοπτικής εκπομπής την οποία σας προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης με τις επτές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου γέροντος Μητροπολίτου Αστορίας Κυρίου Πέτρου. Αγαπητοί μου αδελφοί, Ήδη βρισκόμαστε μέσα στην μεγάλη εβδομάδα. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε το Άγιον και Κύριον Πάσχα και νομίζω ότι θα ήταν σωστό στην αποψινή μας εκπομπή και στη Μεθαυριανή να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε τα θέματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα γύρω από το μυστήριο της θεία Οικονομίας της Σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε και πάλι κοντά μας απόψε τον αγαπητό μα αδελφό και εκλεκτό συνεργάτη, τον κύριο Αθανάσιο Σακαρέλο, που όλε αυτέ τι μέρε τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είτε από τον άμβονα τη Αγία Μαρκέλα, είτε από το τηλεοπτικό αυτό πρόγραμμα, μα κρατάει πνευματική συντροφιά και αναβαίνουμε μαζί με αυτόν η τα Ιεροσόλυμα και φτάνουμε στο το άγιον και άχραντον πάθο του κυρίου μα Ιησού Χριστού. Είναι ξεχωριστή η ευλογία του Θεού που έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας κύριο Σακαρέλο, ο οποίος πράγματι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε λάβει στον καθεδρικό μας ναό και από τις διάφορες συναντήσεις που έχουμε τους ευλογημένους χριστιανούς έχει κατασυγκινήσει τον κόσμο, διότι πράγματι μετέφερε σε μας την θεολογία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει απόψε, καλά θα ήταν να μπούμε στο θέμα μας. Κύριε Σακαρέλο, έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να απασχολήσουμε τη σκέψη των ευλογημένων μας τηλεθεατών με την αποψή μας εκπομπή. Μα νομίζω, Πάτερ Παύλε, το μόνο θέμα που πρέπει να απασχολεί κάθε χριστιανό είναι η σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και νομίζω πρέπει να συζητήσουμε το θέμα γιατί ήρθε στον κόσμο και γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Η μεγάλη ερώτηση, η σταύρωση του Χριστού μας. Δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα τόσο απλά πράγματα τα ξεχνάμε και τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά μας διαφεύγει η ουσία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουμε ευθύ εξ αρχή την απάντηση στο ερώτημα γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Και η απάντηση είναι απλή. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να μας λυτρώσει από τον διάβολο. Ο θάνατος του Χριστού υπήρξε θάνατος της αμαρτίας, θάνατος του διαβόλου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Είναι το μυστήριο της σταυρώσεως του Κυρίου κάτι που ξεπερνάει τις έννοιες των ανθρώπων. Γιατί πώς η ζωή εν τάφω, πώς η ζωή των απάντων πεθαίνει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε ε, από το θέμα των πρωτοπλάστων που έπεσαν στην αμαρτία, γιατί ο θάνατος, ο οποίος είναι καρπός της αμαρτίας, καρπός της παρακοής των πρωτοπλάστων, αυτός ο θάνατος χώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι κάπως, με συγχωρείς κύριε Σακαρελό, είναι κάπως δύσκολο εμείς να το καταλάβουμε ότι ο θάνατος είναι κάτι παρήφακτο, ναι, κάτι που δηλαδή μπήκε στη μέση. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε πικρή γεύση του θανάτου κάποτε κάποιος δικός μας, κάποιος συγγενής μας φεύγει από τον κόσμο αυτό και αισθανόμαστε την πικρία του θανάτου. Αυτόν τον θάνατο ο Θεός δεν τον δημιούργησε. Είναι δημιούργημα του ανθρώπου ή αν θέλετε Πατρε είναι επιλογή του ανθρώπου. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους έπλασε ευτυχισμένους μέσα στον Παράδεισο. Και τους είπε να μην γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Ήταν δηλαδή ένα κριτήριο από το οποίο οι πρωτόπλαστοι, εάν επετύχαναν, θα μπορούσαν να ζουν αιώνια. Δεν θα υπήρχε δηλαδή η αμαρτία στον κόσμο και συνέπεια της αμαρτίας ο θάνατος. Οι πρωτόπλαστοι όμως, επειδή παρεσύρθησαν από τον διάβολο, από τον όφη, έφαγαν τον απειγορευμένο καρπό και έτσι παρήκουσαν την εντολή του Θεού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο. Και όταν λέμε θάνατο, εννοούμε δύο πράγματα. Τον πνευματικό θάνατο και τον σωματικό θάνατο. Και πνευματικό θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το Θεό. Σωματικός δε θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωτόπλαστοι όσο ήσαν μέσα στον παράδεισο έβλεπαν και μιλούσαν με το Θεό ως φίλοι μεταξύ τους. Από τη στιγμή όμως που παρήκουσαν την εντολή του Θεού, αυτή η σχέση διαράγει, διεκόπη. Έπαυσαν οι πρωτόπλαστοι να βλέπουν και να μιλάνε με το Θεό. Υπήρξε δηλαδή ο πνευματικός θάνατος. Και η επήλθε αυτοστιγμή, αμέσως. Απέναντίας ο σωματικός θάνατος δεν επήλθε αμέσως. Γιατί? οι πρωτόπλαστοι έζησαν πολλά χρόνια. Και όπως πολύ καλά ξέρετε Πατερ ο διάβολος ήθελε να επιφέρει αμέσως και το σωματικό θάνατο στους πρωτοπλάστους. Δεν το επέτρεψε όμως ο Κύριος για να υπάρξουν απόγονοι των πρωτοπλάστων, να γεννήσουν δηλαδή παιδιά και κάποιος από τους απογόνους να έλθει και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Και ο, αυτός ο κάποιος από τους απογόνους είναι ο Χριστός μας. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού θα γινόταν άνθρωπος. Ακριβώς. Και η, για πρώτη φορά επήλθε ο σωματικός θάνατος στο πρόσωπο του Άβελ, τον οποίον εφόνευσε ο αδερφός του Οκάιν. Τότε πραγματοποιήθηκε ο πρώτος σωματικός θάνατος. Και από τότε όσοι γεννιούνται, όσα, όσοι δηλαδή είναι απόγονοι, του Αδάμ και της Σέβας, κληρονομούν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, της παρακοής των πρωτοπλάστων. Αναφερόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα. Μάλιστα. Δηλαδή ποιο είναι αυτό. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, γεννιέται σέρνοντας μαζί του και τον πνευματικό και τον σωματικό θάνατο. Δηλαδή γεννιόμαστε άρρωστοι. Ενώ έπρεπε κανονικά όταν γεννιέται ο άνθρωπος, να βλέπει τον Θεό και να μιλάει με τον Θεό διαμέσου της καρδιάς του, της ψυχής του, του νου του. Ο άνθρωπος λοιπόν γεννιέται άρρωστος και έχοντας μαζί του τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από τον Θεό. Και ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι να καταργήσει τον θάνατο αυτόν, τον πνευματικό, δηλαδή να ξαναδεί τον Θεό. Και ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να βοηθήσει τον άνθρωπο ή να το πούμε καλύτερα, να θεραπεύσει τον άνθρωπο να βλέπει τον Θεό, να καταργήσει τον πνευματικό θάνατο. Όπω επίση και να καταργήσει το σωματικό θάνατο. Και αυτό επιτυγχάνεται με τη σταύρωσή του. Αυτό ακριβώ επέτυχε ο σταυρό του Χριστού, ο θάνατο του Χριστού. Καλά, κύριε Σακαρέλο, πολλοί τηλεθεατέ, πολλοί κόσμοι, πολλοί άνθρωποι θα ερωτήσουν. Και ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Χριστός. Ε, Πάτερ Πάβλε, να δεχτούν καρφιά στα χέρια του, στα πόδια του, όλη αυτή η αιματερή υπόθεση τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν και αυτό ο τρόπο. Πάτρε Παύλε, ε, λένε οι άγιοι πατέρε τη Εκκλησία, ο Χριστό ο Θεό που είναι, μπορούσε και με ένα λόγο του να λυτρώσει τον άνθρωπο. Δεν ήταν αναγκαία η στάφρωση του Χριστού από πλευρά Θεού. Διότι ο Χριστό, ο Θεό, ω παντοδύναμο που είναι, δεν εμποδίζεται να λυτρώσει τον άνθρωπο. Λένε όμω οι πατέρε ότι. Ο θάνατος του Κυρίου, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου ήταν ο καλύτερος τρόπος από πλευράς ανθρώπου. Για τη δική μας δηλαδή σωτηρία ήταν ο εποφελέστερος τρόπος για να λυτρωθούμε. Αυτό είναι καταπληκτικό. Όταν έρχεται κανείς και βλέπει ότι ο Θεός έβλεπε τα πράγματα από τη δικιά μας την πλευρά. Ακριβώς. Όχι μόνο από τη δική Δε, την, προς την πλευρά. Προς το συμφέρον του ανθρώπου. Ύστερα, είναι και το άλλο πράγμα.